Περίπου 20.000 πελάτες το μήνα έχανε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο η ΔΕΗ, μέγεθος όμως που δεν ικανοποιεί τους μνημονιακούς στόχους και δεν μεταβάλλει ουσιοδός το μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά που παραμένει στο 85%. Με είπαν, αλλά δεν, δεν ξέρω, δεν το ρισκάρω, ακόμα εμπιστοσύνη. Εγώ δεν το επιχείρησα. Παρόλο που δέχτηκα προτάσεις, δεν με ενδιαφέρουν άλλοι. Πάνω μένω σταθερά στη ΔΕΗ. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Λόγω εμπιστοσύνης, δηλαδή, δεν μετακινείτε. Ναι, έτσι, έτσι. Ακόμη και αν σας λένε ότι η τιμολόγηση θα είναι χαμηλότερη. Δεν το ψάξα να σας πω την αλήθεια. Πιστεύετε ότι είναι εμπιστές? Μπορεί να είναι και μπορεί και να μην είναι. Τα λεφτά τα φάγανε πάντως την άλλη φορά. Ο κύριος Φλόρος και όλη αυτή η σαβούρα, η συμμορία, τα φάγανε τα λεφτά. Ήσασταν εσείς πάροχος? Όχι, δεν ήμουν πάροχος. Χρειάζεται να είμαι πάροχος? Δεν χρειάζεται να είμαι πάροχος για να μάθω κάτι. Τη λαϊλασία δηλαδή δεν χρειάζεται να την έχω υποστεί εγώ προσωπικά για να μάθω ότι υπάρχει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, το newmoney.gr συνολικά στους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είχαν μετακινηθεί μέχρι τον Ιανουάριο 355.000 καταναλωτές, μέγεθος που αντιστοιχεί μόλις το 5,2% των ρολογιών της ΔΕΗ που υπολογίζονται σε πάνω από 7 εκατομμύρια. Εντός του τρέχοντος έτους θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2017 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, στις διατάξεις με βάση τις οποίες θα υπολογιστούν οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων 2017 έχουν επέλθει ωστόσο δύο σημαντικές αλλαγές. Πρώτα, κατοχύρωση του δικαιώματος της έκπτωσης φόρου των 1.900 με 2.100 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 2017 εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά δαπάνες για αγορά αγαθών και λήξη υπηρεσιών συνολικού ύψους από 10% έως 18,75% επί του συνολικού ατομικού ετήσιου εισοδήματος. Και δεύτερον, η κατάργηση της διάταξης προβλέπεται έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο της ετήσιας δαπάνης του φορολογουμένου για ιατρική, νοσοκομιακή και φαρμακευτική περίθαλψη. Αναλυτικά, κατά την εκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβάλουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, θα ισχύσουν οι εξής κανόνες: η εφαρμογή φορολογικής κλίμακας με συντελεστές 22% μέχρι και 45%, η ετήσια εισφορά αλληλεγγύης σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, η κατάργηση της διάταξης προβλέπει έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του 10% του ποσού των δαπανών, η έκπτωση παρακατηθέντων φόρων εισοδήματος από το συνολικό ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, καθώς και η έκπτωση παρακατηθέντων ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από το συνολικό ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης. Αύξηση συντάξεων που ξεκινά από 44 ευρώ το μήνα και φτάνει μέχρι 507 ευρώ το μήνα έχει επιδικάσει το ελεκτικό συνέδριο για τους αποστράτους, κρίνοντας παράνομη την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων στα ποσά κύριων συντάξεων ή στο άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.400 ευρώ. Αναδρομικά δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προσφύγει και δικαιώθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο. Όσοι δεν προσέφηκαν δεν δικαιούνται αναδρομικά παρά μόνο τη διακοπή της κράτησης ΕΑΣ από τον Απρίλιο του 2017 που δημοσιεύτηκε απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου.